Και από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον εδώ και αρκετό καιρό, θυμίζουμε, επέμενε η Τουρκία να σεβαστεί το διαθρησκευτικό χαρακτήρα αυτού του κορυφαίου μνημείου της ανθρωπότητας. Μιχάλη Γνατίου, δεν εισακούστηκαν αυτές οι παρεμβάσεις. Τι έχουμε μπροστά μας τώρα? Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Δεν έχουμε ακόμα νέα ανακοίνωση από την Αμερικανική κυβέρνηση για την απέσια αυτή πράξη του Ερντογάν. Όμως έχουμε ανακοινώσεις, ξεκίνησε ήδη ο γερουσιαστής Μενέντες, θα ακολουθήσουν και άλλοι, και έχουμε και καταδικαστική ανακοίνωση από την αρμόδια κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών. Λοιπόν, μέχρι στιγμής από πλευράς Αμερικανικής κυβέρνησης ισχύουν όλες οι προηγούμενες ανακοινώσεις. Βασικά ισχύει η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Μάικ Πομπέο, ο οποίος, όπως θυμάσαι, με έντονο τρόπο είχε ζητήσει από την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί το καθεστώς μουσείου για την Αγία Σοφία. Ο κύριος Ερντογάν, όπως αναμέναμε άλλωστε, δεν άκουσε ούτε τον κύριο Πομπέο ούτε τον κύριο Πούτιν. Πολύ περισσότερο δεν άκουσε τους Ευρωπαίους, τους οποίους δεν λαμβάνει καν υπόψη. Τώρα, να πούμε για την Αμερικανική θέση και θα επιστρέψουμε σε αυτό. Η θέση είναι να παραμείνει η Αγία Σοφία ένα παράδειγμα της δέσμευσης της Τουρκίας να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις και τη διαφορετική ιστορία της, και να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει προσβάσιμη σε όλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι μια αλλαγή στο καθεστώς της Αγίας Σοφίας θα υπονομεύσει την κληρονομιά αυτού του αξιοσημείου του κτηρίου και της αξεπέραστης ικανότητάς του, τόσο σπάνια αναφέρεται στο σύγχρονο κόσμο, να προσφέρει στην ανθρωπότητα μια πολύ απαραίτητη γέφυρα μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και πολιτισμών. Είναι η γνωστή ανακοίνωση, όπως είπαμε, βεβαίως έκκληση στην τουρκική κυβέρνηση. Οι εκκλήσεις στην τουρκική κυβέρνηση δεν εισακούστηκαν. Ναι. Ο κύριος Πομπέο, όπως θυμάσαι, επίσης είχε στείλει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να επισκεφθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον πρέσβη στην Άγκυρα. Ήταν ακόμα ένα μήνυμα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει και τις ανακοινώσεις και τις διαμαρτυρίες τις πετά στα σκουπίδια, Νίκη. Διότι προφανώς γνωρίζει ότι δεν θα έχει συνέπειες για τις πράξεις. Ναι, βέβαια, αυτό γεννά και μια εύλογη απορία για μας εδώ στην Ελλάδα, όπως και για την Κύπρο, Μιχάλη. Αυτό το έτσι θέλω του Ερντογάν, που μπορεί να σταματήσει, αν μπορεί να σταματήσει. Νίκη, είμαστε όλοι πολύ προβληματισμένοι. Όπως είδαμε, τα σχέδιά του δεν μπαίνουν στο σιρτάρι. Τα σχέδιά του τα υλοποιεί. Όπως είναι γνωστό, έχει εκπονήσει σχέδια και για το Αιγαίο και για την Κρήτη και νέα σχέδια για την Κύπρο. Εγώ προσωπικά φοβάμαι, και από την εμπειρία μου στο λέω, ότι όταν κάνει την κίνηση, όσα τηλεφωνήματα και να γίνουν, δεν θα ακούσει κανένα. Και στην περίπτωσή μας, ελπίζουμε ότι αυτή η υπόθεση με την Αγία Σοφία θα ξυπνήσει πολλούς και θα ξυπνήσει και συνειδήσεις κάποιων ανθρώπων εδώ που λένε, όπως ο πρόεδρος Τραμπ, ότι εκπροσωπεί τους χριστιανούς. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Είμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της νέας φάσης που σηματοδοτήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ευχαριστούμε και τον Μιχάλη Γνατίου.